Ανέστη Χριστός και κόσμος όλος πεφώτιστε. Ανέστη Χριστός και χαίριουσιν άγγελοι. Πάσα εκτίσεις ανακαινίζεται, ανανεούται πάσα και εις αυθαρσίαν μεταστοιχιούται. Και μεταπλάτεται, σκυρτάτο λοιπόν η Εκκλησία και φεδρός εορταζέτο τα ένδοξα Χριστού νικητήρια. Υπογραμμίζει ο Άγιος Μακάριος, Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας. Αγαπητοί μου χριστιανοί, όλα γέμισαν με φως, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Ψάλλει θριαμβευτικά η Εκκλησία μας κατά την Θεσπέσια και φωτόλου στη λειτουργία της Αναστάσεως, καλώντας μας και πάντοι να εορτάσουμε ψυχές καθαρές την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί την κορυφαία εορτή της χριστιανοσύνης. Είναι το αίρ της ψυχής μας, η εορτή της χαράς, της ελπίδος, της αγαλιάσεως, της σωτηρίας, της ειρήνης, της αγάπης. Είναι η εορτή της καινής κτίσεως. Είναι το Πάσχα των πιστών, η εορτή των εορτών και η πανήγυρη των πανηγύρεων. Από το κενό και απαστράπτον μνημείο του Κυρίου μας εκπηγάζει η πληρότητα της ζωής, η οντολογική αποκατάσταση και η Θεία Συγγνώμη προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός με ανυπολόγιστης όμως αξίας, σωτηριολογικές και υπαρξιακές προνομίες και δωρήματα. Ο προτεργάτης του μεγάλου αυτού θαύματος είναι ο ίδιος ο αθάνατος και παντεχνίμων Λόγος του Θεού. Η Ανάσταση του Κυρίου δημιουργεί μια νέα προοπτική και δυναμική στην ανθρώπινη πραγματικότητα που οδηγεί στην αληθινή ζωή και την ελευθερία. Ο πιστός που ελευθέρως τοποθετείται θετικός στην προοπτική αυτή καλλιεργεί ανάλογο φρόνημα και ήθος στη ζωή του και στρέφει το νου και την σκέψη του στον ουρανό, ζώντας εν κενότη της ζωής, ελεύθερος από τον φόβο του θανάτου, που υφίσταται πλέον ως απλό επεισόδιο στην ανθρώπινη πορεία προς το Συν Χριστό είναι. Με τον θάνατο το Κύριος μας μετέβαλε και αυτή την πικρή φύση του θανάτου. Ο θάνατος έγινε πλέον Πάσχα, δηλαδή διάβαση, γέφυρα, πέρασμα στη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματική και ατελεύτητη ζωή της Θεοκοινωνίας. Ο κάποτε ανίκητος και αδυσόπιτος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος δηλαδή, έγινε με την Ανάσταση του Κυρίου μας ταπεινός υπηρέτης στο ταξίδι του ανθρώπου προς την αιώνια Χριστοζωή. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. «Πού σου θάνατε το κέντρον?» ρωτά ο Απόστολος Παύλος και ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά «Ανέστη Χριστός και εσύ καταβεύλησε. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής εν το μνήματι». Ο αναμάρτητος θεάνθρωπος Κύριος, ο δεύτερος Αδάμ, ο νικητής της αμαρτίας που γεννά τον θάνατο, ως παντοδύναμος Θεός έλυσε τα δεσμά της πανανθρώπινης σκλαβιάς στον θάνατο και την αμαρτία. Αυτή τη νέα χαρμόσυνη πραγματικότητα εκφράζει η Εκκλησία μας, ψάλουσα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, το «Σήμερα ο Άδης με βαθύ αναστεναγμό φωνάζει δυνατά, κατέπεσε η εξουσία μου». Δέχτηκα τον Χριστό ως κοινό άνθρωπο, όπως έναν από αυτούς που πέθαιναν. Αυτόν όμως δεν μπορώ να τον φυλακίσω καθόλου, αλλά χάνω μαζί με αυτόν και όσους είχα στο βασίλειό μου. Εγώ είχα τους νεκρούς δικούς μου πάντοτε, αλλά τώρα αυτός τους ανασταίνει. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι ένα θαύμα, ένα υπερφυές μυστήριο. Ως εκ τούτου βιούται μόνον δια της πίστεως και μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου δεν υπάρχει νόημα στη ζωή, ούτε και στον πνευματικό μας αγώνα. Χωρίς αυτή όλα φαντάζουν μάταια, φτωχά, αδύνατα, μελαγχολικά περιορισμένα. Χωρίς την εμπειρία της Αναστάσεως δεν είναι δυνατόν να νικηθεί ο φόβος του θανάτου. Χωρίς την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, ματέα η πίστη ημών.
Οι πιστοί ζούμε στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού την εμπειρία της Αναστάσεως, βέβαιοι ότι ο Αναστάς Κύριος μας ελευθερώνει και από τα δεσμά του Άδου, από μία ζωή αβίωτη, μία ζωή χωρίς Θεό, χωρίς ουσιαστικό νόημα και σκοπό. Η πανένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί το χαροποιό προανάκρουσμα, την ευλογημένη αρχή και την εγγύηση και της δικής μας προσωπικής Αναστάσεως, της οποίας προγευόμεθα την χάριν και την ομορφιά, ζώντας το μυστήριο της Εκκλησίας, όπου και προσδοκόμεν συν πάση της Αγίης, την έλευση της ανεσπέρου εκείνης ημέρας της Βασιλείας Του, τους καινούς δηλαδή ουρανούς και την γην καινήν, ώστε πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Αγαπητοί μου αδελφοί, το ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, που σηματοδοτεί την συνανάσταση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, στις δύσκολες και αποκαλυπτικές ημέρες μας, αποκτά μια συγκλονιστική επικαιρότητα. Αυτή τη νέα χαρμόσυνη πραγματικότητα, το Ευαγγέλιο της χαράς και της ζωής, διακονεί διαχρονικά μέσα στον κόσμο η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Αναστάσεως. Εκείνη ως φιλόστοργη μητέρα μας προσκαλεί να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με όρους πνευματικούς, να κτίσουμε στη ζωή μας ήθος αναστάσιμο, να κοινωνήσουμε της χαράς και της ευλογίας της λαμπράς αυτής ημέρας, να εμπνευστούμε στη ζωή μας από την δύναμή της. Χωρίς την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, χριστιανός δεν νοείται ούτε και υπάρχει. Εύχομαι ολοθύμως το υπερφυές θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας να γίνει το δικό μας Πάσχα, το προσωπικό πέρασμα του καθενός μας στην αγιότητα, την χαρά, την ευλογία, την ζωή, την δικαιοσύνη και τελικώς στον ίδιο τον Χριστό, το αιώνιο και μυστικό μας Πάσχα. Η δε χάρις και το άπειρον έλεος του εν δόξος εκ νεκρών Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι μαζί με όλους σας, αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και αναστάσιμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Κυριακή σήμερα, 24 Απριλίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση Επιλογές. Και ας περάσουμε να δούμε τα θέματά μας. Καλή Ανάσταση με υγεία, ψυχική ανάταση, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία ευχήθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου αποτελεί το διαχρονικό μήνυμα της νίκης της ζωής απέναντι στο θάνατο, της κυριαρχίας της καλοσύνης έναντι της μοχθηρότητας, της επικράτησης του φωτός έναντι του σκότους. Μηνύματα που ίσως περισσότερο από ποτέ τα έχει ανάγκη σήμερα η ανθρωπότητα. Εύχομαι σε όλους και όλες καλή Ανάσταση με υγεία, ψυχική ανάταση, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Το πασχαλινό μήνυμα προς τους αιρέους έστειλε ο βουλευτής αιρών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Φέτος το μήνυμα της Ανάστασης είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. 100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η Ευρώπη βιώνει ένα καταστροφικό πόλεμο και στην Ουκρανία εκατομμύρια άνθρωποι αναγκαστικά γίνονται πρόσφυγες. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε ζήσει στο πετσί μας τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει ξεριζωμός. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα της Ανάστασης, το μήνυμα της ζωής, το μήνυμα του φωτός και της ελπίδας, εύχομαι να σκορπίσει σε όλους μας αγαλίαση και να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη και ευημερία στους λαούς όλου του κόσμου. Αυτή η Ανάσταση λοιπόν και το φως της ας είναι συνοδοιπόρο σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα για υγεία, ευτυχία και προκοπή. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Το πασχαλινό μήνυμά του προς όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Το πασχαλινό μήνυμά του προς όλους τους πολίτες Περιφερειακής Ενότητας Αιρών απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Στο μήνυμά του για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας αναφέρει τα εξής. Συμπολίτες μου, σερές και σεραίοι, έφτασε και πάλι η στιγμή να γιορτάσουμε τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Τη χρονιά αυτή, μετά από 2 τραυματικά και δύσκολα χρόνια, μας δίνεται η δυνατότητα να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας. Χωρίς όμως να λησμονούμε ότι ο φωνικός ιός
ακόμη κυκλοφορεί ανάμεσά μας και καθιστά απαραίτητη τη λήψη των μέτρων εκείνων που υποδεικνύονται από τους ιατρούς μας. Η χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης, όμως, επισκιάζεται φέτος από τα τραγικά πολεμικά γεγονότα στην Ουκρανία, όπου χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές. Ας ευχηθούμε να λήξει το ταχύτερο δυνατό ο πόλεμος αυτός και να πριτανεύσει η λογική, η ειρήνη και η ζωή. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι σε όλους, αλλά και στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά, με υγεία προσωπική και οικογενειακή και ευόδοση των σκοπών τους. Το μήνυμά του για την Ανάσταση απέστειλε και ο Δήμαρχος Σερών, κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, λέγοντας πως αυτή η Ανάσταση μας φέρνει πιο κοντά στην απελευθέρωση. Το μήνυμά του για την Ανάσταση έστειλε ο Δήμαρχος Σερών, κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, λέγοντας πως αυτή η Ανάσταση μας φέρνει πιο κοντά. Το Μέγα Πάσχα, το Πάσχα των Ελλήνων, το ευλογημένο Πάσχα, που σηματοδοτεί τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, που σηματοδοτεί τη νίκη του φωτός επί του σκότους, που σηματοδοτεί τη νίκη της ελπίδας επί της αβεβαιότητας και του άγχους. Αυτό το Πάσχα, το ελληνικό, το ευλογημένο, είναι που γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζουμε σήμερα φέτος ένα Πάσχα το οποίο είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα 2 χρόνια. Περισσότερο απελευθερωμένοι, περισσότερο ελεύθεροι. Ένα Πάσχα όπως το λαχταρούσαμε, να το ζήσουμε το 20 και το 21, αλλά λόγω του κορονοϊού και λόγω των μέτρων δεν είχαμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε φέτος. Και φέτος προσέχουμε, τηρούμε τα μέτρα. Αλλά η Ανάσταση, η φετινή Ανάσταση, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να αναστήσει ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο δημιουργικό έχουν οι καρδιές μέσα μας. Καλή και ευλογημένη Ανάσταση σε όλους. Με τη δέουσα λαμπρότητα τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαργών στην πόλη των Σερών η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης κύριου Θεολόγου. Με τη δέουσα λαμπρότητα τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Παμεγίστων Ταξιαρχών στην πόλη των Σερών η Ανάσταση, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου. Οι πολίτες που ήταν μέσα στον Ιερό Ναό, αλλά και αυτοί που συγκεντρώθηκαν έξω στον προαύλιο χώρο του, τήρησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν πολιτικοί και αιρετοί του τόπου. Αληθώς ο Κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ειδικά φέτος που γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο πόλεμο στη γειτονιά μας, ένα πόλεμο που δημιουργεί προσφυγιά, το μήνυμα της Ανάστασης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Εύχομαι λοιπόν σε όλο τον κόσμο να είναι γερός, δυνατός και να επικρατήσει η αγάπη και η ειρήνη. Υγεία, καλό Πάσχα σε όλες τις αιρές και όλους τους αιρέους. Χρόνια πολλά. Ανασταίνεται σήμερα ό,τι πιο ωραίο έχουμε μέσα μας. Με κατάνοιξη, με μια διάθεση όλος ο κόσμος, μια λαχτάρα. Όλος ο κόσμος ζήσαμε την Ανάσταση
όπως την λαχταρούσαμε τόσο καιρό. Καλή Ανάσταση, ευλογημένη χρόνια πολλά σε όλους. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη, ευτυχία. Ελπίζω να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Βλέπετε ότι ο κόσμος είναι πολλής και χθες τίμησε και χαίρεται και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ελπίζω να επανέλθουμε στην κανονικότητα, να δούμε ξανά τη ζωή μας, να την ανακτήσουμε και πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά. Το οφείλουμε αυτό για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους αιρέους, σε όλο τον Ορθόδοξο Ελληνισμό και να πούμε ότι σήμερα, μετά από 2 χρόνια, πραγματικά δόθηκε ευκαιρία σε όλο αυτόν τον κόσμο και όλες αυτές τις μέρες του Θείου Δράματος να παρευρεθεί στην Εκκλησία και να τιμήσει όπως πρέπει τον Ιησού Χριστό. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα υγεία, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε αυτό το Πάσχα να είναι η αφετηρία μιας νέας αρχής, να είναι η αφετηρία μιας Ανάστασης της χώρας και του λαού μας. Το αναστάσιμο φως είναι η ελπίδα, είναι ελπιδοφόρο, αποτελεί την κορονίδα της Ορθόδοξης πίστης, ψηλά το εθνικό φρόνημα στις δύσκολες εποχές που βιώνει ο ελληνικός λαός. Το Πάσχα των Ελλήνων είναι κάτι ξεχωριστό. Αληθώς ο Κύριος, η Ανάσταση του Κυρίου να οδηγεί όλους μας στην ελπίδα, στην αγάπη, στην αισιοδοξία και την ανθρωπιά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Η φετινή Ανάσταση είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό και χαιρόμαστε πραγματικά γιατί επιστρέφουμε στην κανονικότητά μας. Αυτό που πρέπει να ευχηθούμε σήμερα είναι η Ανάσταση του Θεανθρώπου μας να μας κάνει όλους καλύτερους ανθρώπους. Χρόνια πολλά σε όλους τους αιρέους και τις αιρέες. Ήρθε το Άγιο Φως της Ανάστασης να καταβγάσει τις ψυχές όλων μας και να γεμίσει με ευλογία, αδελφοσύνη, ειρήνη κάθε βήμα μας στο ταξίδι της ζωής. Καλό Πάσχα σε όλους. Με τους πιστούς να χαίρονται που φέτος είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στις εκκλησίες προκειμένου να λάβουν το Άγιο Φως και να ακούσουν από κοντά το Χριστός Ανέστη. Τους εργαζόμενους που δεν γνωρίζουν από αργίες καθώς το καθήκον τους καλεί και πρέπει να βρίσκονται στα πόστα τους και στις επάρξεις επισκέφτηκε σήμερα ανήμερα της ονομαστικής του έορτης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου προκειμένου να ευχηθεί Χριστός Ανέστη. Τις εορτάσιμες αυτές μέρες πολλοί είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν από αργίες καθώς το καθήκον τους καλεί και πρέπει να βρίσκονται στα πόστα τους και στις επάρξεις. Τους εργαζόμενους αυτούς επισκέφτηκε σήμερα ανήμερα της ονομαστικής του εορτής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, προκειμένου τους ευχηθεί Χριστός Ανέστη. Πρώτος σταθμός επίσκεψή του, η αστυνομική διεύθυνση Σερών, όπου και αντάλλαξε ευχές και έσπασαν τα κόκκινα αυγά με τους αστυνομικούς, καθώς επίσης και με τον αστυνομικό διευθυντή κύριο Βαγγέλη Τσιώτα. Πολύ καλημέρα, σας χαίρομαι, παιδιά. Να μας χαίρονται. Μας χαίρονται. Ευχαριστώ σας πολλά. Καλή υγεία. Να είστε καλά. Πολύ επιθυμείτε. Να είστε καλά. Να μας χαίρονται. Να μας χαίρονται και να μας προσέχουν. Να μας έχουν, ακριβώς. Σήμερα λοιπόν που είναι η μέρα του Πάσχα, είναι η μέρα που γιορτάζουμε την Ανάσταση ουσιαστικά, επέλεξα να ξαναβερθώ κοντά στους ανθρώπους πρώτης γραμμής. Στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για το καλό της κοινωνίας, χωρίς ωράριο, χωρίς γιορτές, χωρίς αργίες. Για να τους ευχηθώ να είναι γεροί, να είναι δυνατοί, για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υψηλές κοινωνικές υπηρεσίες για το καλό της πατρίδας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών, είχα την ευκαιρία, τη χαρά να ευχηθώ από κοντά στα παιδιά τα οποία βρίσκονται σήμερα εδώ και εργάζονται κανονικά, χωρίς διακοπή, για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για άλλη μια φορά, να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της ελληνικής και της εραϊκής κοινωνίας για όλα όσα μας προσφέρουν. Και μια και σήμερα είναι και ονομαστική μου εορτή, επέλεξα να την γιορτάσω στην ουσία μαζί τους, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε ευχές και να δούμε για άλλη μια φορά πόσο κοντά μπορούμε να είμαστε και πόσο κοντά μπορούμε να είμαστε για να συνεργαζόμαστε για το καλό της κοινωνίας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Λέει την πάρα πολλά. Να είστε καιρός να αντέχεις. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε για όλα. Για όσα κάνεις εδώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για όλα. Σήμερα έχουμε χάρη και τιμή να αποδεχθούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου να ανταλλάξουμε ευχές. Είμαστε εδώ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους που είναι συνεχώς στην πρώτη γραμμή 365 μέρες του χρόνου, 24 ώρες του 24ωρου. Χρόνια πολλά, υγεία σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Και μετέπειτα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία να είναι όλοι καλά. Και λόγω των ημερών, και επειδή υπάρχει αυξημένη κίνηση, να ζητήσουμε ακόμη μια φορά προσοχή στους δρόμους. Τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν οδηγάμε όταν πίνουμε και προσέχουμε τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Ας αργήσουμε και λίγο, δεν πειράζει, πάμε 5 λεπτά αργότερα.
να μην τρέχουμε και να προσέχουμε τους δρόμους. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο κ. Χατζηβασίλειου ευχήθηκε σε όλους τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο καθήκον μέσω του ασύρματου Χριστός Ανέστη. Κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη, να είστε όλοι γεροί. Ευχαριστούμε που και σήμερα, τέτοια γιορτινή μέρα, είστε στον δρόμο για χάρη της κοινωνίας. Σας εύχομαι ολόψυχα να είστε υγιείς και να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ο κ. Χατζηβασίλειου επισκέφθηκε επίσης την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης των Σερών. Παιδιά, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Εγώ έχω φτάσει σε σπίτι, έχουμε ένα σε εσά. Ευχαριστούμε σε Κυριακή, χρόνια πολλά. Όλα καλά. Με υγεία και χαρά. Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών για να ευχηθώ από κοντά στους πυροσβέστες μας που σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, είναι εδώ στις επάλξεις. Παραμένουν εδώ επί 24ωρου βάσεως για να μπορούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να γιορτάσουμε με τις οικογένειές μας στα σπίτια μας με ασφάλεια και με άνεση, χωρίς να ανησυχούμε για τίποτα. Και ήθελα να τους ευχαριστήσω για όλα όσα όμως φέρει στην ελληνική κοινωνία. Ειδικά, ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι οι πυροσβέστες ήταν οι πραγματικοί ήρωες. Και εύχομαι ολόψυχα να είναι γεροί και δυνατοί για να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτή την υψηλή υπηρεσία στην κοινωνία. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Υπάρχει πιο μεγάλη οικογένεια? Ποιος κάνει με τόσα πολλά άτομα Πάσχα? Πείτε μου. Εδώ στο καθήκον πάντα, όπως πρέπει να είμαστε, πάντα στις ανάγκες του πολίτη χρειάζεται να είμαστε. Είναι πολύ και ένα μέτρο, άριστο, ποτό, φαΐ, ξενύχτη, για να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτό είναι ευχές μου. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Τελευταία στάση της επίσκεψή του, ο σταθμός του ΕΚΑΠ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, σε χρόνια πολλά. Με υγεία. Να είστε καλά. Είστε εδώ και κάθεστε τέτοια μέρα και δουλεύετε. Και κανένα δεν θα μπορούμε να σας κάνουμε. Με υγεία και χαρά. Σας καλημερίζω και εγώ από το ΕΚΑΠ Σερών. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, με υγεία και μεγάλη προσοχή στους δρόμους αυτές τις μέρες. Προσοχή στα ατυχήματα. Δεν πίνουμε, αν πιούμε δεν οδηγούμε. Η αναστάσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηράκλεια Σερών τελέστηκε με λαμπρότητα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Οι πιστοί τήρησαν τα μέτρα ασφαλείας και από νωρίς προσήλθαν στον ναό προκειμένου να ακούσουν τον Χριστός Ανέστη. Μεγάλο Σάββατο σήμερα, τελευταία μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Σαρακοστής και πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ηράκλειας για να παρακολουθήσει την ακολουθία της Αναστάσεως και για να λάβει το Άγιο Φως. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Γιώργος Κουτσάκης καθώς και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Ηράκλειας. Δεν είναι μόνο.
λαχνημάτων και αφού η ιερέα έψαλε το Χριστός Ανέστη, η εκκλησία σύστηκε από τους τύπους των σημάντρων που σήμαναν την νίκη του Θεανθρώπου επί του θανάτου. Στη συνέχεια, πιστοί και ιερείς στήρισαν την παράδοση με ένα ξεχωριστό έθιμο, το Άρατε Πύλας, που αναβιώνει κάθε χρόνο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Με αυτόν τον τρόπο, που είναι γεμάτος θεατρικότητα, αναπαρίσταται η κάθοδος του Χριστού στον Άδη και η νίκη του επί του θανάτου. Ευχηθούμε σε όλους τους δημότες, σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά και σιγά σιγά θα αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Και εκείνο που θέλω να πω και να διαπιστώσω είναι μετά από 2 χρόνια περίπου, ο κόσμος μαζεύτηκε το βράδυ της Ανάστασης εδώ στην Εκκλησία της Ηράκλειας να γιορτάσουμε πράγματι το Χριστός Ανέστη, να ενστερνιστούμε την Ανάσταση του Κυρίου και βέβαια να ευχηθούμε μια πραγματική Ανάσταση από εδώ και πέρα σε όλη την κοινωνία μας, γιατί είναι απαραίτητο μετά από τις ταλαιπωρίες που περάσαμε για 2 χρόνια. Εύχομαι με συγκρατημένη αισιοδοξία να μην ξαναζήσουμε τέτοια προβλήματα. Την τιμητική του είχε σήμερα ο Βελίας και τα μαγκάλια, τα οποία τίμησαν οι σεραίοι, οι οποίοι απείλαυσαν τη σημερινή ηλιόλου στη μέρα, τρώγοντας και πίνοντας όπως επιτάσσει η μέρα. Την τιμητική του έχει σήμερα ο Βελίας. Παραδοσιακά το έθιμο θέλει το αρνί ή το κατσίκι να ψήνεται στη σούβλα, κάτι που απαιτεί και μια ιδιαίτερη μαϊστρία. Τις σούβλες και τα μαγκάλια τα προτίμησαν οι σεραίοι, οι οποίοι απείλαυσαν τη σημερινή ηλιόλου στη μέρα, τρώγοντας και πίνοντας όπως επιτάσσει η μέρα. Κύριε Κατσαρέ, καθώς ξέρετε κι εσείς, δεν υπάρχουν μυστικά στο ψησίματο του Νοβελία, υπάρχει το μεράκι. Με μεράκι λοιπόν, από νωρίς το πρωί ψήνουμε τον Νοβελία αυτόν και με μεράκι θα είναι και καλοφάγωτος. Προτιμάτε να ψήνετε κατσικάκι ή αρνί? Οι προτιμήσεις μου είναι κυρίως κατσικάκι, αλλά οι μερακλείδες προτιμούν το αρνί. Εμείς εδώ, ας πούμε, σήμερα, καθότι οι μερακλείδες προτιμούν το αρνί. Τον Νοβελία φέτος τον αγοράσατε σε καλή τιμή? Λοιπόν, ας πούμε ότι τον πήραμε σε καλή τιμή, διότι πουλήσαμε ένα αυτοκίνητο και πήραμε ένα Νοβελία. Επιτέλους Πάσχα παραδοσιακά, χωρίς περιορισμούς. Πώς αισθάνεστε? Περνάτε καλά? Έχετε παρέα στο σούβλισμα? Έτσι κάπως αισθανόμαστε όλοι όταν έχουμε ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε και τους έχουμε δίπλα μας τέτοιες όμορφες στιγμές, επικές για το έθνος μας και για εμάς τον καθένα ξεχωριστά. Το ωραίο είναι να γίνει καλή καρβουνιά. Όχι πολύ δυνατή. Στη σκάρα και ψήνονται ωραιότατα. Πρέπει να τα παρακολουθείς, να είσαι από πάνω. Προτιμάτε να ψήνετε αυτά κάθε χρόνο ή αρνί και κατσικάκι άλλες χρονιές? Επειδή η παρέα μου και η οικογένειά μου δεν το τρώμε πολύ το αρνί, ψήνουμε σουβλάκια, σουτζουκάκια, μπιφτέκια, πανσέτες, τέτοια. Και λίγα παϊδάκια που μου αρέσουν εμένα. Τα αγοράσαμε σε καλές τιμές φέτος? Σχετικά καλές. Καλές. Επιτέλους Πάσχα, παραδοσιακά, χωρίς περιορισμούς. Πώς αισθάνεστε που περνάτε καλά, έχετε παρέα στο ψήσιμο εδώ? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήμασταν με αυτόν τον κορονοϊό, ήμασταν κλεισμένοι, δεν πήγα πουθενά. Σήμερα θα ρίξω να γεννήθηκα με τον Χριστό. Έγινε Ανάσταση πραγματική.
Τι άλλα καλούδια έχει το πασχαλινό σας τραπέζι σήμερα? Έχουμε ριζάκι πιλάφι, έχουμε πατάτες τηγανιτές, σαλάτες, μαρουλάκι και ντομάτα με αγγουράκι, ρετσίνα μπόλικη και πίνουμε και τρώμε αυγουλάκια. Να πω ευτυχία σε όλο τον κόσμο, υγεία και όλα να πάνε καλά. Ο Χριστός που αναστήθηκε να μας φυλάει όλο τον κόσμο. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λόγω των αυξημένων περιστατικών σοβαρής υπατήτηδας σε μικρά παιδιά. Ο παιδίατρος Αναστάσιος Αναστασιάδης μίλησε για την εμφάνιση των κρουσμάτων αυτών. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λόγω των αυξημένων περιστατικών σοβαρής υπατήτηδας σε μικρά παιδιά. Ο παιδίατρος Αναστάσιος Αναστασιάδης μίλησε για την εμφάνιση των κρουσμάτων αυτών. Κοίταξε, από ό,τι διαβάζουμε και παγκοσμίως, θα αναφέρονται πολλές φορές για κάποιες υπατήτηδες που εμφανίζονται κυρίως σε παιδάκια το τελευταίο χρονικό διάστημα παγκοσμίως. Οι υπατήτηδες είναι κυρίως φλεγμονή του ύπατος από διάφορα λιμόδινο σήματα. Αυτή μπορεί να είναι ή να είναι μικρόβια, οποιαδήποτε δηλαδή λιμόδινο σήμα μπορεί να προκαλέσει κάποια φλεγμονή στο ύπαρ, στο σηκώτημα δηλαδή. Κυρίως οι υπατήτηδες, αυτές που ξέρει ο κόσμος όλες, αναφέρονται στην υπατήτηδα Α, Β, Γ, Ε και Δ, οι κλασικές υπατήτηδες δηλαδή, που ξέρει όλος ο κόσμος. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως που αναφέρονται δηλαδή παγκοσμίως, δείχνει ότι οι υπατήτες αυτές σχετίζονται κυρίως με κάποιον αδενοϊό, κάποιους αδενοϊούς δηλαδή, ή κυταρομεγαλοϊός. Ξέρουμε ότι το ύπαρ μπορεί να προσβληθεί από διάφορα λιμόδινο σήματα, από διάφορους ιούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί και μικρόβια που μπορούν να προσβάλλουν το σηκώτημα στο ύπαρ. Οι ιοί αυτοί μεταδίδονται κυρίως στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες με τα σταγονίδια. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται να είναι κάποιος αδενοϊός, από ό,τι φαίνεται, παγκοσμίως, ο οποίος αδενοϊοί αυτοί μεταδίδονται στον άνθρωπο και κυρίως στα παιδιά και στους ενήλικες, όπως με τα σταγονίδια, όπως μεταδίδεται η γρήπη, ο κορονοϊός και άλλες ιώσεις. Με τα σταγονίδια, τα παιδάκια έρχονται σε επαφή κυρίως και μεταδίδεται και ο ιός, πέρα από ότι δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό και σε διάφορες άλλες καταστάσεις, μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές και στο σηκώτη, στο ύπαρ. Ανάμεσα στα συμπτώματα που παρουσίασαν τα περισσότερα παιδιά, περιλαμβάνονται οι έμετοι, οι διάρροι και συμπτώματα απλού κρυολογήματος. Τα συμπτώματα που μπορεί να δούμε, πολλές φορές οι ιοί αυτοί μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει παιδάκια να κάνουμε εξετάσεις αίματος και να βλέπουμε τρασαμινάες αυξημένες, τα ένζημα του σηκωτιού δηλαδή, να είναι αυξημένα του ύπατος. Παρ' όλα αυτά, τα παιδάκια να είναι ασυμπτωματικά. Η κλασική εικόνα πολλές φορές μπορούμε να δούμε στις λεγόμενες αυτές υπατήτητες είναι κυρίως ο πυρετός που μπορεί να εμφανιστεί. Μπορεί να εμφανιστούν εμετοί, διάρειες, μπορεί να έχουμε κοιλιακό άλγος. Μπορεί να έχουμε σε βαριότερες καταστάσεις, μπορεί να έχουμε έτσι ίκτερο και με υπέρχρωση των ούρων και αχρωματισμό των κοπράνων. Αυτή είναι η κλασική εικόνα. Τώρα, σε πιο βαριές καταστάσεις μπορεί να έχουμε κύρωση ύπατος, μπορεί και θάνατος, αλλά οι καταστάσεις αυτές είναι πολύ σπάνιες, έτσι. Δεν είναι συχνές. Έχουν αναφερθεί από ό,τι βλέπω παγκοσμίως και διάφορες μεταμοσχεύσεις ύπατος σε παιδιά. Αυτές είναι όμως σε βαριές περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ σπάνιες. Ο κόσμος μπορεί να διαβάζει και για τις υπατήτητες, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία. Αν και ή μπορεί να προκαλέσουν υπατήτηδα, τα υγιή παιδιά σπάνια αρρωσταίνουν σοβαρά. Θάνατος παιδιού δεν έχει αναφερθεί ακόμα, όμως σε πολλά περιστατικά προκρίθηκε οξία υπατική ανεπάρκεια, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στους επιστήμονες. Κανένα περιστατικό σοβαρής υπατήτηδα σε μικρά παιδιά δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Κάποια παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία και ακόμα κάποια και μεταμόσχευση ύπατος. Έχουμε δει, πολλές φορές και στην Ελλάδα το βλέπουμε αυτό, πολλά παιδάκια να κάνουμε εξετάσεις αίματος ρουτίνας και να βλέπουμε μέσα αύξηση των τρασαμινασών στο σηκώτη. Και κατόπιν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε ότι μπορεί να οφείλεται σε κάποιον λιμόδι έτσι, παράγοντα, όπως πολλές φορές σε ένα Epstein Barr, σε μια λιμόδινο περίνωση, ή σε κάποιον αδενοϊό, σε κάποιον κύτταρο μεγαλοϊό. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε τα στοιχεία, πρόκειται για κάποιους αδενοϊούς δηλαδή. Προφανώς οι ιοί αυτοί παρουσιάζουν τελευταίο χρονικό έξαρση, μεγάλη έξαρση παγκοσμίως. Ο κύριος Αναστασιάδης τόνισε ότι η υπατήτηδα δεν συσχετίζεται με τον κορονοϊό. Ίσως μπορεί και στην Ελλάδα να υπάρχει ο ιός και να μην το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν συσχετίζεται πάντως από ό,τι φαίνεται, γιατί πολλοί επικαλούνταν ίσως τον κορονοϊό να κινείται προς τα εκεί πέρα. Δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον κορονοϊό. Σχετίζεται μάλλον από κάποιους ιούς αδενοϊούς. Αυτοί πάντα υπήρχαν στην ανθρωπότητα, πάντα θα υπάρχουν. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση ίσως υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση και δημιουργεί την όλη κατάσταση αυτή παγκοσμίως, κυρίως στα παιδιά. Τέλος, συστήνει στους γονείς να βρίσκονται σε εγρήγορση και να απευθύνονται έγκαιρα στον παιδίατρό τους. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Αν εμφανίζουν συμπτώματα, να επικαλούνται να συζητούν με τον παιδίατρό τους και αν χρειάζονται εξετάσεις,
μπορούν να παρακολουθήσουν και αυτό εύκολα μπορεί να διαγνωστεί. Μια εξέταση αίματος, κυρίως έχουμε αύξηση των τρανσαμινασών, των ενζήμων δηλαδή, του υπάτους του σηκωτιού. Στις προτάσεις που κατέθεσε το ΓΕΟΤΕ το 2014 στην τότε κυβέρνηση και στους αρμόδιους για την επερχόμενη επισητιστική κρίση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος κ. Σπύρος Μάμαλης. Ο ίδιος τόνισε ότι εάν τότε γινόταν δεκτές οι προτάσεις, σήμερα θα ζούσαμε πολύ καλύτερα. Στις προτάσεις που κατέθεσε το ΓΕΟΤΕ το 2014 στην τότε κυβέρνηση και στους αρμόδιους για την επερχόμενη επισητιστική κρίση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος κ. Σπύρος Μάμαλης. Ο ίδιος τόνισε ότι εάν τότε γινόταν δεκτές οι προτάσεις, σήμερα θα ζούσαμε πολύ καλύτερα και θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα ελλείψεων και ακρίβειας. Στείλει μια επιστολή στον τότε υπουργό, τον κ. Καζμάνη, με υφυπουργό τον κ. Κουκουλόπουλο, όπου αναλύαμε το πρόβλημα της αστάγειας στη Σιτηρά και στην αλλαγή των καλλιεργειών από μαλακό σιτάρι σε σκλειό και την εγκατάλειψη του κρυθαριού στην Ελλάδα. Άμα το οποίο σήμερα παραιτηθήκαμε. Το βρήκατε μπροστά σας δηλαδή ουσιαστικά αυτό. 8 χρόνια μετά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτά τα οποία είχαμε πει σήμερα βγήκαν λυθινά. Με αποτέλεσμα ο νυν υπουργός να δει τα κείμενα τα οποία έχουμε κάνει και να υιοθετήσει ένα κομμάτι του ποτάσου που είχαμε κάνει τότε. Κύριε Μάμαλη, τότε το 2014 που λέτε εσείς ότι καταθέσατε αυτές τις προτάσεις, είδατε ίσως και περίεργα βλέμματα απέναντί σας, δηλαδή τι μας λέτε τώρα και τι καταθέτετε και τι εντοπίζετε ενώ όλα πάνε καλά? Ναι, ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα το οποίο επικρατούσε στον αγροτικό κόσμο αλλά και στον αστικό κόσμο, αν θέλετε, σχέση με την... αστάγεια. Εμείς είχαμε θέσει ως στόχο την ψηφιακή αστάγεια και ασφάλεια στην Ελλάδα από τότε. Ενώ επειδή υπήρχε το ελεύθερο εμπόριο, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έβλεπαν τη μείωση απρόσθετων τιμών και το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο προκύπτει από το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Άρα ήταν δύο διαφορετικές σχολές σκέψης, αν θέλετε, τότε που εκφράσαμε εμείς και με αυτή η οποία ήταν επικρατούσα. Ωστόσο, σημείωσε ότι το 2014 κάποιες προτάσεις που αφορούσαν την τιμή των ζωοτροφών έγιναν δεκτές και έτσι σήμερα εκτινοτρόφοι, παρόλο που πνίγονται σίγουρα, αντιμετωπίζουν πολύ μικρότερα προβλήματα. Τα επίπεδα. Είχαμε μιλήσει για τη μείωση του κόστου παραγωγής, για την ανάγκη το να έχουν ενεργειακά αυτόνομες καλλιέργειες και γεωτρήσεις, πράγμα το οποίο θα μείωνε σημαντικά το κόστος ενέργειας το οποίο πλέον σήμερα η παραγωγή μας. Ναι. Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να επιδοτήσουμε τις ζωοτροφές. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το είχε δεχτεί η τότε κυβέρνηση. Αλλά... και με τις συνδεδεμένες τις ζωοτροφές. Και όχι, έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε ένα πολύ μειωμένο κόστος ζωοτροφών σε σχέση με αυτό το οποίο θα είχαμε αν δεν είχαν υιοθετηθεί τότε τα μέτρα. Αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να είχαμε κάνει... Ένα λεπτό. Τι μου λέτε, κύριε Μάμαλη, ότι αν τότε που λέτε εσείς ότι ασπάστηκαν κάποιοι τις απόψεις σας δεν γινότανε, σήμερα θα τα είχαμε όλα πιο ακριβά? Ναι. Ναι, γιατί τώρα οι κτηνοτρόφοι και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με ζωοτροφές βρίσκονται στα κάγκελα. Δηλαδή μετά πού θα ήτανε? Όχι, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Τι λέτε τώρα? Ήδη έχουμε συνδεδεμένες, παραδείγματος χάρη, στις ζωοτροφές σε πολλά κτηνοτροφικά φυτά. Ναι. Αλλά σήμερα την πρόταση του 2014 ήρθε ο υπουργός και την εξαγγείλει ότι να πάγουμε πλέον μαλακό σιτάρι, ότι θα υπάρχει συνδεδεμένη στο μαλακό σιτάρι. Αυτά τα οποία είχαμε το 2014, σήμερα ήρθε ο νυν υπουργός και η κυβέρνηση και τα εξηγείλε για την επόμενη χρονιά. Χαλαρώνουν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγινε από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, από 1 Μαΐου μπαίνουμε σε μια νέα κανονικότητα. Τα μέτρα έπρεπε να χαλαρώσουν, ίσως και νωρίτερα, αναφέρει μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές ο νομίατρος Σέρων Αναστάσιος Αναστασιάδης. Χαλαρώνουν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, από τη 1 Μαΐου μπαίνουν σε μια νέα κανονικότητα, καθώς μεταξύ άλλων καταργούνται τα 2 rapid test την εβδομάδα σε ένα, ενώ επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και έρεται κάθε μετρικός περιορισμός. Τα μέτρα έπρεπε να χαλαρώσουν, ίσως και νωρίτερα, αναφέρει μιλώντας στη τηλεόραση Επιλογές ο νομίατρος Σερών Αναστάσιος Αναστασιάδης. Τα μέτρα σωστά έρονται και πρέπει να έρθουν. Το έχω πει εγώ επανειλημμένα και πριν ένα-δύο μήνες. Δεν υπάρχει λόγος πλέον να υπάρχουν τα μέτρα. Από τη στιγμή που έχει εμβολιαστεί, ο σκοπός μας ήταν να εμβολιαστεί μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και έχει επιτευχθεί αυτό. Και με τους νοσήσαντες, που είναι μεγάλος αριθμός που έχει νοσήσει, έχει επιτευχθεί σε μεγάλη κλίμακα του πληθυσμού μια μεγάλη ανοσία. Τώρα από εκεί πέρα το εμβόλιο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όπως και όλα τα άλλα τα εμβόλια, όπως και της γρίπης, θα πρέπει να καταλάβει ότι το κάνει για τον εαυτό του, να εμβολιαστεί για τον εαυτό του.
Αν κάποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί ή νομίζει ότι δεν είναι σωστό να εμβολιαστεί, δεν θα αλλάξει κάτι, ούτε με τα πρόστιμα στην παρούσα φάση, δεν θα αλλάξει η πεποίθησή του και η κατάστασή του. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι θα πρέπει να εμβολιαστεί για τον εαυτό του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό πρέπει να καταλάβει. Παράλληλα, ο νομίατρος εξηγεί ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλους περιορισμούς και ειδικά τώρα που φτιάχνει ο καιρός και είναι ενδεδειγμένο να βγαίνουν έξω για την ψυχική τους υγεία. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι σωστά ερωτήσει τα μέτρα και νομίζω σωστά πρέπει να μπουν σε μια κανονικότητα σιγά-σιγά, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, γιατί υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που δημιουργούν. Έτσι, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, πρέπει ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Υπάρχουν οι ψυχικές νόσεις που η πίεση αυτή, η καταπίεση τα τελευταία δύο χρόνια δημιούργησε προβλήματα. Και γι' αυτό συνιστώ τον κόσμο, τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, να κινείται προς τα έξω, να βγαίνει έξω, να γυρνάει για να ξεφύγει λίγο από αυτή την κλεισούρα που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια έτσι, και την ψυχική οδύνη που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Την άρση των μέτρων και ειδικά την αναστολή του προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίες των άνω των 60 σχολίασαν οι ΣΕΡΕΙ. Σχετικά με το πρόστιμο που καταργήθηκε για τους ανεμβολίες τους άνω των 60, συμφωνείτε? Εγώ έχω κάνει εμβόλιο, κορίτσι μου. Όλες τις δόσεις. Εγώ έκανα όλους τους εμβολιασμούς και δεν με ενδιαφέρει. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε να εμβολιαστούν ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία η οποία εμένα δεν με αφορά. Ναι. Ήταν λίγο κουραστικό νομίζω. Την πρωταθλήτρια ομάδα ΕΣΕΡΟΝ που προκρίθηκε στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων στο Ηράκλειο Κρήτης, υποδέχτηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΕΡΟΝ Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Δήμαρχος ΣΕΡΟΝ Αλέξανδρος Χρυσάφης. Την πρωταθλήτρια ομάδα ΕΣΕΡΟΝ που προκρίθηκε στο τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων στο Ηράκλειο Κρήτης, υποδέχτηκε στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΕΡΟΝ Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ από την ψυχή μου, πραγματικά μας κάνατε περήφανους, πολύ περήφανους. Εύχομαι καλή συνέχεια σε εσάς και υγεία σας εύχομαι να προχωρήσουμε, γιατί καλά είναι τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που πετύχατε γιατί θέλει ομαδική δουλειά και θέλω να συγχαρώ εδώ και τη διοίκηση και τον coach, οι οποίοι είναι άνθρωποι που ξέρουν το άθλημα. Εγώ όπως σας δήλωσα είμαι στο πιο ταπεινό άθλημα, αλλά σέβομαι και αγαπώ και εκτιμώ αυτούς που χύνουν υδρότα μέσα στα γήπεδα, γιατί θέλει πολύ κόπο για να φτάσετε εδώ. Και θέλει αγάπη. Αγάπη, κόπο, συνεργασία, όλα τα πάντα. Και φυσικά από πίσω είναι οι ήρωες, οι γονείς σας, οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να φτάσετε εδώ. Οπότε εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, σε ό,τι χρειαστεί, όπου μπορούμε φυσικά. Και ήδη έχουμε συνεννοηθεί, θα έχουμε και εμείς συμμετοχή και εύχομαι να γυρίσετε με πολύ περισσότερα κύπελα και χαμόγελα από εκεί. Έτσι κι αλλιώς είστε πρωταθλητές. Ο Αντιπεριφερειάρχης καλωσόρισε τους αθλητές, τον προπονητή Γιάννη Καγιούζη, τον πρόεδρο της ΣΕΕΣ και γενικό αρχηγό της συμπόρευσης των ΣΕΡΕΙΚΟΝ ομάδων Κωνσταντίνο Βέρο, τον έφορο Σοκράτη Κοβανίδη και τον γιατρό της ομάδας Νάσο Παπαδόπουλο. Και του συνεχάρη για την επιτυχία στο πρωτάθλημα εφήβων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και την πρωτιά του στους αγώνες του Α ομίλου της Β φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που διοργανώθηκε στις Σέρες 15 με 17 Απριλίου. Εμείς ευχαριστούμε που μας υποδεχθήκατε. Έχουμε να σας πούμε ότι η ομάδα των εφήβων της ΣΕΣ ήταν ένα βασικό στοιχείο της συμπόρευσης των σερραϊκών ομάδων μπάσκετ, πανσερραϊκού ΑΕΣ, γυμναστικού συλλόγου και ΑΕΣ. Ενώσαμε δυνάμεις δηλαδή, ναι, και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι το αποτέλεσμα, ούτως ώστε να αναδείξουμε τους έφηβους, ταλαντούχους παίκτες του νομού Σερών. Okay. Και το αποτέλεσμα επιτέθηκε υπό την έννοια ότι κήρυγαν και πρωταθλητές στο πράγμα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, αλλά και βγήκαν πρώτοι στο διαπεριφερειακό πρωτάθλημα, τη Β' φάση του Πανελληνίου και μας εκπροσωπούν επάξια πλέον στην τελική φάση στο Ηράκλειο Κρήτης, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα έως το ερχόμενο Σάββατο. Μας ενώνει ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός, οι επιτυχίες του αθλητισμού έχουν αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία, στους φορείς, στους γονείς, στους αθλητές, στην πρόοδο του τόπου μας και είναι απαραίτητη η υποστήριξη των θεσμικών φορέων για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Οπότε σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Εγώ πραγματικά είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Είμαι 30 χρόνια στο χώρο σαν παίκτης και τώρα σαν προπονητής. Όλο αυτό το οποίο βλέπω τον τελευταίο καιρό, την περιφέρεια που μας καλεί, που είναι κοντά μας, που βλέπει τα παιδιά, το Δήμο. Την πρωταθλήτρια ομάδα ΕΣΕΡΟΝ υποδέχτηκε και ο Δήμαρχος ΕΡΟΝ, ο Αλέξανδρος Χρυσάφης. Υποδεχόμαστε εδώ στο Δημαρχείο
την ομάδα που μας έκανε υπερήφανους πριν από λίγες μέρες με την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, την πρωταθλήτρια ομάδα του ΕΚΑΣΑΜΑΘ, την σεραϊκή μας ομάδα, τους σεραίους εφήβους μας, το μέλλον μας, το σεραϊκό μπάσκετ. Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία στην επόμενη φάση που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Επιτυχία εκεί που είναι μέσα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και είμαστε με την ελπίδα και την πίστη και τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουν. Δύσκολος όμιλος, αλλά δύσκολες οι ομάδες οι άλλες, αλλά είμαστε φτιαγμένοι και είναι αυτοί φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα από ό,τι βλέπω, οι διοικούντες, ο Κώστας ο Βέρος, οι προπονητές, το team όλο, οι παίκτες έχουν κάνει μια υπέροχη οικογένεια η οποία δημιουργεί αυτό το σύνολο. Και νομίζω ότι πέρα που μας κάνατε υπερήφανους, θα συνεχίσετε να μας κάνετε, γιατί φυσικά και οι αγώνες που θα δώσετε, ανεξαρτήτως και αποτελέσματος, γιατί σημασία έχει πολλές φορές στον αθλητισμό το ταξίδι και όχι μόνο ο προορισμός, το ταξίδι είναι υπέροχο. Και μέσα από την καρδιά μου ευχές από όλο το Δήμο για να τα καταφέρετε. Εμείς θα συνδράμουμε. Ευχαριστούμε και πάλι. Πρόεδρε, όσο μπορούμε και στην προσπάθεια που κάνετε. Και είμαστε εδώ για να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί σας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ο αθλητισμός μας ενώνει. Και αποδεικνύεται ότι μας ενώνει και έμπρακτα. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί απευθείας αποδεχθήκατε την πρόσκληση, το αίτημά μας για την παραχώρηση αρχικά των εγκαταστάσεων, αλλά κατά κύριο λόγο συμβάλλατε οικονομικά στην υποστήριξη της εξαγωγής του τουρνά, το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες, και συνεχίζετε να δείχνετε έμπρακτα τη διάθεση προσφοράς, καλύπτοντας ένα μέρος των δαπανών μετάβασης στο Ηράκλειο Κρήτης που θα διεξαχθεί η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Όπως είπατε, το ταξίδι είναι αυτό που μετρά, η προσπάθεια, η πορεία όλων των παικτών. Ζήσαν το όνειρό τους ως πρωταθλητές και ως πρώτοι στο τουρνά. Ευχόμενοι να συνεχίσουν να ζουν το όνειρό τους, να προσπαθούν και το αποτέλεσμα, όποιο και να είναι, θα έρθει. Σας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε ιδιαίτερα. Ευχόμεθα και στο μέλλον ανάλογες εκδηλώσεις και οργανώσεις. Και όπως είχατε πει επίσης, δείχνοντας μια αθλητική ευαισθησία, θέλετε να μεταδρέψετε την πόλη, τον Δήμο Σερών, ως έναν αθλητικό προορισμό. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, όπου υπάρχουν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που σκέφτονται τον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή ανάσταση. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και σε αυτό το σημείο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Επιλογές ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.